Είναι τυφλός κανένας για να μην βλέπει ότι εδώ και ένα μήνα υπάρχει μια εκστρατεία στοχοποίησης και δαιμονοποίησης κάθε διαφορετικής άποψης από όποια σκοπιά και αν προέρχεται. Μια εκστρατεία που πολύ συχνά αγγίζει πραγματικά απίστευτα επίπεδα χυδαιότητας. Είναι αδύνατο στον ελάχιστο χρόνο που έχω να αναφερθώ με ουσιαστικό τρόπο στο υποσυζήτηση μνημόνιο. Θα περιοριστώ στους τομείς για τους οποίους απέκτησα εικόνα στο διάστημα της εξάμηνης κυβερνητικής μου θητείας. Ως προς τα φορολογικά πρώτον, μετά από την καταιγίδα των έμεσων φόρων με το ΦΠΑ, μπαίνουν στο προσκήνιο με το μνημόνιο και οι άμεσοι φόροι, ξεκινώντας από τη φορολογία εισοδήματος. Έτσι, αντί για αναδιανομή, είναι φανερό ότι εντείνεται η επίθεση των δανειστών για το σκούπισμα των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και των χαμηλών εισοδημάτων, ακόμα και των ανέργων. Όχι από ό,τι τους έχει απομείνει, αλλά και από ό,τι δεν έχουν. Έτσι το 100% προκαταβολή, δηλαδή πληρωμή έστω ως προς τη διαφορά διπλού φόρου για ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις, τις εξομοιώνει με τις ανώνυμες εταιρείες. Αυτό, όπως και η υιοθέτηση των μέτρων, π.χ. για τους φαρμακοποιούς, χωρισμός της επιστημονικής ιδιότητας από την ιδιοκτησία που ξέρουμε που θα οδηγήσει, στις αλυσίδες τύπου Boots, στους φούρνους, παντού βιομηχανικό ψωμί σε οτιδήποτε μπορεί να χαρακτηριστεί πρατήριο και κάτι ακόμα. Ακόμα και για τις Κυριακές εργάσιμες μέρες, σύμφωνα με την εργαλειοθήκη 1 του ΟΣΑ, που όπως ξέρουμε όλοι έγραψε ο ΙΟΒΕ, δηλαδή οι Έλληνες βιομήχανοι, σημαίνουν ότι μεγάλος αριθμός μικρομεσαίων επιχειρήσεων που σήμερα παλεύουν με νύχια και με δόντια για να κρατηθούν, θα βρεθούν κάτω από το νερό. Και θα υπάρξει αναδιανομή, αλλά θα είναι υπέρ των πάνω, με συγκέντρωση του κεφάλαιου και των επιχειρήσεων σε μεγαλύτερες επιχειρήσεις αλυσίδες, όπως ακριβώς ήταν τα σχέδια που δεν πέρασαν στο μεγαλύτερο βαθμό το καλοκαίρι του 2013. Δεύτερον, η σταδιακή εξομοίωση αγροτών και κτηνοτρόφων με κανονικές επιχειρήσεις σημαίνει ότι σχετικά γρήγορα μικρός κλήρος και μικρά κοπάδια θα εξαφανιστούν και θα ανθίσουν αυτές ακριβώς οι κανονικές αγροτικές επιχειρήσεις, γιατί υπάρχουν τέτοιες και θα γίνουν πολύ περισσότερες. Θυμίζω ότι στην Αγγλία ο μεγαλύτερος φάρμερ που παίρνει και τις περισσότερες επιδοτήσεις είναι ο Κάρολος. Το πιο χαρακτηριστικό δείγμα έλλειψης δυνατότητας διακυβέρνησης, όμως, είναι αυτό που γίνεται με το μινιμαλιστικό έργο που μπόρεσε να ψηφιστεί στη διάρκεια αυτών των 6 μηνών, ακριβώς επειδή οτιδήποτε δεν ήταν συμφωνημένο ήδη από τη συμφωνία του Φλεβάρη θεωρούνταν μονομερή ενέργεια. Σήμερα λοιπόν καλείται, δεν θα πω για τα άλλα Υπουργεία που και εκεί υπάρχει, θα πω μόνο για το Υπουργείο Οικονομικών, πρακτικά η κατάργηση των νόμων 43-21, 43-28, που είναι κυρίως για τους αγρότες, αποδομείται ό,τι νομοθετήθηκε, και 43-30 που είναι για τα χαμηλά εισοδήματα και τους άνεργους ως προς τη φορολογία εισοδήματος. Θα πω δύο κουβέντες, δεν έχω και χρόνο, αποκλειστικά για το 43-21. Υπάρχει το ταμείο που αλλάζει στόχο από εντελώς την από τώρα, δεν έχω και χρόνο πραγματικά. Υπάρχει η κατάργηση της ιστορίας με τις τριγωνικές συναλλαγές. Θα πω μόνο για τις 100 δόσεις. Τα αποτελέσματα στους 3 μήνες ήταν πραγματικά εκπληκτικά. Συμμετείχαν περίπου 1 εκατομμύριο άνθρωποι, μαζί με τη ρύθμιση Express πάνω από 1 εκατομμύριο άνθρωποι. Δηλαδή πάνω από το 1/4 των 3,9 συνολικά εκατομμυρίων. Και επιτρέψτε μου να πω κάτι για τις 100 δόσεις, νομίζω πρέπει να το πω. Και οφειλετών. Πάνω από το 1/4 συνολικά των οφειλετών. Και το ρυθμισμένο κεφάλαιο μαζί με τις προσαυξήσεις έφτασε τα 7,5 δις, όταν συνολικά το αξιόχρεο θεωρείται από τη φορολογική διοίκηση ότι είναι γύρω στα 9 δις.
Τι σημαίνει αυτό? Ότι η ρύθμιση συναντήθηκε και απάντησε σε μια μεγάλη κοινωνική ανάγκη. Ότι ανακούφισε εκατομμύρια ανθρώπους και μπορεί να λέτε τις ανοησίες για τον Μπόμπολα και για τον Άμος. Όταν έφυγα ήταν 250 οι χρεοφυλέτες που συμμετείχαν πάνω από το 1 εκατομμύριο. Να είναι τώρα 300, να είναι 350. Κοιτάξτε στα μάτια 1 εκατομμύριο ανθρώπους και πέστε τους ότι η ρύθμιση που τεινάζεται σήμερα στον αέρα με αυτό που γίνεται, γιατί πάνω από 900.000 θα φύγουν από αυτό το 1 εκατομμύριο, έγινε για τον Άμος και τον Μπόμπολα. Αυτό πέστε τους για να δούμε τι θα σας πούν αυτό το κοντά 1 εκατομμύριο άνθρωποι. Και δεν λέω ούτε για το επιτόκιο, που ξέρετε το επιτόκιο από 0% μέχρι 5.000 ευρώ τεινάζει έξω κατευθείαν όλους τους μικρούς επιχειρηματίες, ατομικές επιχειρήσεις, μπαίνει 5%. Δεν λέω για οτιδήποτε άλλα. Δεν λέω καν για την επανεξέταση, που είναι φανερό ότι είναι αντισυνταγματική και μάλιστα αναδρομικά, και την αλλαγή κλάσης δόσεων με μονομερείς ενέργειες, σαν να στείλουμε της φορολογικής δίκης, σαν να στήσαμε ένα πραγματικά δόκανο για να πιάσουμε 1 εκατομμύριο ανθρώπους, να πάρουμε κοντά, λίγο παραπάνω με τη ρύθμιση Express, 1 δις που έχει εισπράξει μέσα σε αυτό το τρίμηνο η φορολογική διοίκηση, 1,5 δις κοντά θα έφτανε στο τέλος του χρόνου αν δεν το τεινάζανε στον αέρα. Και αφού στήσαμε αυτό το δόκανο, μετά τους κοιτάμε στα μάτια. Εγώ θα πω μόνο, και τελειώνω με αυτό, με αυτό τον όρο, τον απίστευτο που μπήκε αναδρομικά, τον απίστευτο πραγματικά, γιατί με τα άλλα θα φύγουν κομμάτια, θα μείνουν 500-600.000, θα μείνουν και με το επιτόκιο και με τα άλλα, και ας είναι αντισυνταγματικά, αλλά δεν θα μείνει κανένας. Δεν θα μείνει κανένας πάνω από 50, 60, 70 χιλιάδες, πόσο θα το αντέξουν, με τον όρο που λέει ότι αν έχεις κάνει και μάλιστα αναδρομικά νέα χρέη, αν δεν έχεις μπορέσει να πληρώσεις μια δόση, άλλη δόση, όχι δόση της ρύθμισης που έχεις κανονίσει, δηλαδή αγνοούμε το μηχανισμό που έχει η ίδια η ρύθμιση, που πετάει έξω αν δεν πληρώσει 3 δόσεις, δεν μας αρκεί. Αγνοούμε το ότι σε πετάει έξω αν δεν έχεις καταθέσει μέσα σε 1 τρίμηνο αίτηση φορολογίας εισοδήματος ή ΦΠΑ όταν έπρεπε. Και με αυτό τελειώνω, και βάζουμε στους ανθρώπους που ξέρουμε πολύ καλά, στο 1 εκατομμύριο, πώς είναι αυτοί που δεν θα μπορέσουν μέσα στον επόμενο χρόνο να έχουν κάνει νέα χρέη. Παρακαλώ. Θα έλεγα ότι δεν έχω χρόνο, γιατί είναι πραγματικά ντροπή να ερχόμαστε εδώ να μιλήσουμε για ένα μνημόνιο για 4 λεπτά. Δεν έχω χρόνο να πω κάτι άλλο, αλλά στα τόσα που θα μπορούσε να πει κανείς, ίσως αυτός ο τρόπος εκτείναξης μιας θετικής ρύθμισης για την κυβέρνηση, για τις κοινωνικές συμμαχίες και για 1 εκατομμύριο χαμηλοεισοδηματιών και μεσαίων στο μικρότερο μέρος του, στο μεγαλύτερο χαμηλό, είναι το πιο χαρακτηριστικό του πόσο βαθιά στα βαλτονέργια των μνημονιακών πολιτικών μας βυθίζει το τρίτο μνημόνιο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την κυρία Βαλαβά.